Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, συνιστούν σύγχρονους δρόμους εκτείναξης της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Είναι σφοδρές οι αντιπαραθέσεις ευρωπαϊκών ομίλων με άλλους, κυρίως Κινέζικους, Αμερικανικούς, για την κυριαρχία στην αγορά πάνω στο αβέβαιο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης. Τα ευρωπαϊκά μονοπόλια πρημοδοτούνται με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, όλα τους χρήμα από το μόχθο των λαών για να βγουν κερδισμένα. Τα περί αυτοελέγχου των ομίλων, σεβασμού δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων, ηθικής χρήσης πληροφοριών που συγκεντρώνονται μόνο ως ανέκδοτο μοιάζουν. Η εντυνόμενη λογοκρισία αναρτήσεων, με ή χωρίς αλγόριθμους, ενάντια δίθεν στη ριζοσπαστικοποίηση, αποδεικνύουν ότι το καθεστώς των νέων τεχνολογιών υπαγορεύεται από τα συμφέροντα των ιδιοκτητών, δηλαδή από τους μεγάλους ομίλους που θησαυρίζουν. Τα περί αποτροπών πολεμικών σειράξεων δεν πείθουν, καθώς ομολογείται ότι ήδη χρησιμοποιούνται νέου τύπου οπλικά συστήματα από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση για ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε βάρος των λαών, για την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών τους συμφερόντων, ενώ οι εκθέσεις προετοιμάζουν το έδαφος για να βγαίνουν λάδι σε κάθε περίπτωση στα μονοπόλια. Στην κούρσα του ανελαίητου καπιταλιστικού κέρδους, τα μεγάλα τεχνολογικά επιτεύγματα μετατρέπονται σε δεσμά, σε αύξηση της ανεργίας, της ανασφάλειας, της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, όπως η τηλεεργασία. Απογειώνεται το ευρωφακέλωμα, η μαζική συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και εμπορία προσωπικών δεδομένων. Πραγματική απελευθέρωση όλων των δυνατοτήτων τους μπορούν να εξασφαλίσουν μόνο οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής, χωρίς εκμετάλλευση, μονοπόλια και καπιταλιστική κερδοφορία.